Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Περιστέρι, στο γήπεδο του Ηφαίστου. Μόλις ήρθε η ομάδα, ο Ήφαιστος Περιστερίου, ο οποίος έπαιζε στο γήπεδο του Γαλατσίου και πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί του Άτα. Μαζί μας ο coach του Ήφαιστου, ο Λευτέρης ο Αλεξάκης. Coach, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Καλησπέρα. 2-2 ο Ήφαιστος, πρώτη αγωνιστική εμφατική νίκη 5-1. Και σήμερα μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί του Άταλ. Ναι, είναι σπουδαία νίκη η σημερινή απέναντι σε έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο με μεγάλη ποιότητα σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, παίξαμε πάρα πολύ καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο λιγάκι απλά μας πιέσαν και ήταν απόλυτα λογικό γιατί ήταν πίσω στο σκορ για περίπου 10-15 λεπτάκια. Ισορροπήσαμε μετά και προς το τέλος του αγώνα κάναμε και ένα δεύτερο γκολ σε μια αντεπίθεση και τελείωσε το ματς εκεί. Τέταρτο γκολ για τον Χρήστο τον Βουλουμένο. Ο Ήφαιστος βρήκε στο πρόσωπο του Χρήστου τον σκόρερ. Νομίζω ότι έτσι όπως δίνουν τα πράγματα είναι ένα παιδί το οποίο μας ολοκληρώνει τις φάσεις. Το center for εξάλλου πρέπει να ταΐζεται όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Θεωρώ ότι του βγάζουμε κάποια πραγματάκια και ανάλογα και ο Χρήστος επειδή είναι πάρα πολύ καλός μέσα στην περιοχή τελειώνει τις φάσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τον ίδιο και για εμάς. Λευτέρη, πρέπει να είσαι ευχαριστημένος διότι η ομάδα ουσιαστικά από σένα δημιουργήθηκε. Ναι. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Από τη μέχρι στιγμής πορεία πρέπει να είσαι απόλυτα ευχαριστημένος. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, αλλά πρέπει να πω ότι τα παιδιά όλα πραγματικά κάνουν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πρέπει πραγματικά να το πούμε αυτό. Είναι στις προπονήσεις έχουμε πληρότητα περίπου 100%. Έχουν καταλάβει τι ακριβώς τους έχω ζητήσει από την αρχή και θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Όχι μόνο από τα αποτελέσματα, αλλά για να βγει ένα αποτέλεσμα, ξέρουμε ότι υπάρχει μια προεργασία, μια προετοιμασία. Θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν καταλάβει τις δυσκολίες γενικότερα της Α κατηγορίας και τις δυσκολίες του Ηφαίστου. Γιατί το Ηφαίστος είναι Ηφαίστος, είναι μεγάλη οντότητα στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Και τα παιδιά αυτά τα περισσότερα δεν έχουν τις εμπειρίες να το καταλάβουν. Προσπαθούμε μέσα από διαδικασία διαλόγου κτλ. Να τα περάσουμε και θεωρώ ότι είμαστε σε καλό σημείο. Ωραία. Coach, τώρα ακολουθεί το παιχνίδι της Τετάρτης, στο κυπέλλου με τον Μικρασιατικό. Ναι. Για αυτό το παιχνίδι, θέλετε την νίκη να προκριθείτε στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Κοίτα, όλα τα παιχνίδια έχουν τη δικιά τους ιδιαιτερότητα, το δικό τους ενδιαφέρον. Σίγουρα εμείς έχουμε περισσότερο εστιάσει στο πρωτάθλημα, λιγότερο στο κύπελο και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένα, επειδή δεν οι επιλογές αυτή τη στιγμή μας λείπουν αρκετά παιδιά τα οποία είναι έξω για διάφορους λόγους, οπότε δεν έχουμε την δυνατότητα να φρεσκάρουμε πάρα πολύ την ομάδα, αλλά θα προσπαθήσω να φρεσκάρω όσο το δυνατόν περισσότερο την ομάδα, γιατί περισσότερο μας ενδιαφέρει το επόμενο μάτς του πρωταθλήματος και λιγότερο, χωρίς επαναλαμβάνω να το υποτιμώ, επουδενή δεν το κάνω αυτό, να υποτιμώ τους αγώνες κυπέλλου. Ωραία. Ποιος, κατά τη δική σου γνώμη, ήταν ο MVP του σημερινού αγώνα της δικής ομάδας? Για άλλη μια φορά θα είναι ότι είχα πει και την περασμένη εβδομάδα. Είναι κρίμα να εστιάσουμε σε κάποιον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πάλι όλα τα παιδιά δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Αλλά θεωρώ ότι ο Αλευρής σε κρίσιμα σημεία, ο τερματοφύλακας, σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, σε ένα φάουλ της αντίπαλης ομάδας όπου η μπάλα πήγαινε σαν δίκτυα στο γάμα κυριολεκτικά σηκώθηκε και το έβγαλε και δύο φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο που πραγματικά μας έσωσε από ένα βέβαιο γκολ. Θεωρώ αυτές οι τρεις επεμβάσεις ήταν πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το 0-1 και στο τέλος σε μια αντεπίθεση να κάνουμε το 0-2. Οπότε με αυτήν την νομίζω ότι τον Αλευρή θα έλεγα. Ωραία. Τι να περιμένουμε από τη συνέχεια του πρωταθλήματος από τον Ήφαιστο Περιστερίου? Ο Ήφαιστος έχει 2-2 μέχρι τώρα. Θα συνεχίσετε προσγειωμένοι? Ναι, οφείλουμε να είμαστε προσγειωμένοι γιατί, όπως είπα, εμείς δεν έχουμε την παραμικρή πολυτέλεια να νιώσουμε και να πιστέψουμε ότι φτιάξαμε μια απίστευτη ομάδα. Είμαστε μια ομάδα η οποία κάθε εβδομάδα παίρνουμε κέρδος, κερδίζουμε πράγματα γιατί τα παιδιά είναι νέα. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα παίξανε 7 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι κάτω των 18 ετών. Κάτω των 19-18 ετών. Για μας λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω να υπάρχει ομάδα που έχει 7-8 ποδοσφαιριστές κάτω των 18-19 χρονών. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ωραία. Καλή συνέχεια, κάθε επιτυχία και συγχαρητήρια για τη σημερινή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.